Θα βήξω από εκεί τώρα. Δεν είναι ανάγκη να βραχείτε όλοι. Πού είμαι, πού βρίσκομαι? Στην οδό Cranworth, αριθμός 17. Θεέ μου. Άκουσε εδώ, μητέρα. Πηγαίνω να καθίσεις την πολυθρόνα σου ήσυχα ήσυχα και μην ξεχνάς πως αν ξανανιώθεις να σου έρχεται λιποθυμία, το νερό είναι εδώ και σε περιμένει. Κάθισε κι εσύ, Ντόρις. Δεν χρειάζεται να στέκεις όρθια. Ακούσε εδώ, Χένρι. Κάθισε κάτω, Ντόρις, και κράτησε κι αυτή η φρόνημα. Έλα εδώ, Έλση. Λοιπόν, τώρα ησυχάστε γιατί θέλω να σας εξηγήσω μερικά πράγματα. Μ' αρέσει που καμαρώνεις κιόλας. Μας το είπες αυτό. Και το ξαναλέω και τώρα. Κάθεσαι εκεί και καμαρώνεις για όσα έκανες, ενώ θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Η καημένη μητέρα μου παραλίγο να πεθάνει από την καρδιά της. Και το παιδί πάει να τρελαθεί από το φόβο του. Και όλα αυτά γιατί έρχεσαι μεθυσμένο στο σπίτι και δεν ξέρεις τι κάνεις. Σου είπα ότι αυτή τη φορά ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Πολύ αστείο, μα την αλήθεια. Δεν υπάρχει τίποτα το αστείο. Θα έπρεπε να θυμάσαι το σπίτι της θείας σου στην οδό Στάνσφιλτ εδώ και 16 χρόνια, σαν σήμερα. Άρη, σταμάτα. Ήταν Κυριακή. Και εκείνη έλειπε από το σπίτι και είχαμε μείνει μόνοι μας και φυσικά... Σταμάτα, Έρη! Μα επιτέλους δεν σκέφτεσαι το παιδί! Ντροπή. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται. Λέγονται και θα τα ακούσετε. Μην του δίνεις σημασία, μητέρα. Είναι τρελός. Τι έλεγα, λοιπόν? Α, ναι. Ναι, για το σπίτι της θείας σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Με κυνηγούσες από καιρό, Ντόρις, αλλά τότε δεν το είχα καταλάβει. Ήθελες οπωσδήποτε να βρεις σύζυγο, γιατί η Νόρα, βλέπεις, είχε παντρευτεί και οι φίλοι σου ήταν αραγωνιασμένοι και ήταν και δυο τους νεότερες από σένα. Έβαλες λοιπόν στο μάτι εμένα και κατάφερες να με τυλίξεις, γιατί τότε ήσουν και νόστιμοι. Δεν είχαν περάσει 2-3 μήνες και έκλαιγες και χτυπιώσυνα για ό,τι είχε συμβεί ανάμεσά μας και έλεγες πως η ντροπή θα σκότωνε την καημένη τη μητέρα σου. Τότε δεν την είχα καταλάβει τη μηχανή. Θεέ μου, τι είναι αυτά που ακούω. Σταματήστε. Τώρα καταλαβαίνω ότι είσαστε κι εσείς μέσα στο κόλπο και ξέρατε πολύ καλά ότι όσο περίμενε η Ντόρις μωρό, άλλο τόσο περίμενα κι εγώ. Κι έτσι παντρευτήκαμε. Ναυαγίσανε όλα μου τα σχέδια και δεν παρακάρισα όπως είχα κανονίσει για να δω κι εγώ λιγάκι τον κόσμο. Τα παράτησα όλα και έπιασα δουλειά στου Φέργκιουσον. Τι καριέρα. Μην ξεχνάς όμως ότι εγώ σου έδωσα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Τίποτα δεν μου έδωσες, Ντόρις, και το ξέρεις πολύ καλά. Τίποτα. Με εξαπάτησες. Και όταν το κατάλαβα ότι με εξαπάτησες, άρχισα να σε εξαπατώ κι εγώ. Τώρα να δεις πως θα πηδήσεις από το θυμό σου. Άκουσε λοιπόν. Άρχισα σιγά σιγά να βάζω λεφτά στην άκρη. Κάθε εβδομάδα επί 10 ολόκληρα χρόνια κέρδισα περισσότερα από όσα νόμιζες. Έτσι λίγο-λίγο κατάφερα να έχω καταθέσει στην τράπεζα πάνω από 5.000 λίρες. Τα ακούς? Τι λέει, είναι ποτέ δυνατόν? Αδύνατο! Θα το είχα ανακαλύψει. Μα δεν το είχα το βιβλιάριο ούτε πάνω μου ούτε στο σπίτι. Το περίμενα πως θα μένατε άναυδες. Και τώρα ακούστε και κάτι άλλο. Το ποσό αυτό που μάζεψα δεν είναι φυσικά για σας, είναι για μένα. Μονάχα οι 1.000 λίρες από αυτά είναι για σας. Και είναι τα τελευταία λεφτά που παίρνετε από μένα. Δεν είναι δυνατόν να είναι αλήθεια αυτά που λες. Αλήθεια είναι. Αυτά μονάχα προορίζονται για σένα και μάλιστα είναι πολύ περισσότερα από ό,τι θα σου άξιζε. Έχω γράψει επίσης και αυτό εδώ το σπίτι στο όνομά σου, για να έχεις πάντα ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου. Άμα θέλεις, νίκιασε και κανένα δωμάτιο για να αυξήσεις τα έσοδά σου. Αν και θα είναι μαύρη του η μοίρα όποιανού έρθει να μείνει εδώ μέσα. Και είναι σωστό να έχεις εσύ τόσα λεφτά και να με αφήσεις εμένα να πεθάνω της πείνας. Μη μας τα λες τόσο τραγικά, Ντόρις. Πήγαινε καλύτερα να ρίξεις μια ματιά στο βιβλιάριο καταθέσεων της μητέρας σου και θα δεις ότι αυτά που έχει σου φτάνουν για να περνάς καλά σε όλη σου τη ζωή. Φαίνεται πως τον κανόνιζες καλά το συγχωρεμένο το γέρο για να έχει τέτοιο γερό κομπόδεμα. Ψέματα! Είσαι ένας τσέκης! Ένας παλιάνθρωπος είσαι! Μου μιλάς εμένα έτσι, ακούς? Γιατί δεν το έχω σε τίποτα να σου δώσω μια και να με θυμάσαι. Θα φωνάξω την αστυνομία και θα πω ότι με χτύπησες και θα σου κάνω μήνυση. Τότε κοίταξε να το κάνεις γρήγορα, γιατί αύριο πρωί-πρωί φεύγω. Φεύγεις? Μάλιστα, φεύγω. Έχω και το ειστήριό μου στην τσέπη μου μαζί με το διαβατήριό μου. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Έχω δικαίωμα να σε εμποδίσω σύμφωνα με τον νόμο. Αυτό είναι εγκατάλειψη. Ακριβώς αυτό είναι, Ντόρις. Εγκατάλειψη. Και πού πρόκειται να πας? Πρέπει να μου το πεις. Ίσως στην Αφρική, ίσως στην Κίνα, ίσως στην Αυστραλία. Τόσες χώρες υπάρχουν στον κόσμο που δεν τις είδα ποτέ μου. Πάντα με κορόιδευες που διάβασα βιβλία. Αλλά εγώ ανακάλυψα ένα σωρό πράγματα στα βιβλία. Ξέρεις, υπάρχουν νησιά που είναι λουσμένα στον ήλιο όλο το χρόνο.
Μπορεί να κάνω μια μικρή φάρμα και να ζήσω εκεί. Καλό φαΐ και καθαρός αέρας. Και ορίζοντας ανοιχτός όσο μακριά μπορεί να φτάσει το μάτι. Μπορεί να πάω στη Νέα Ζηλανδία ή στη Νότιο Αμερική, δεν ξέρω. Σε μεγάλες φυτίες, καφέ, ζάχαρη ή μπανάνες. Όχι, Ένι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το φοβερό πράγμα. Δεν μπορείς. Εάν δεν αγαπάς πια εμένα, σκέψου τουλάχιστον την Έλση. Και έπειτα, έπειτα θα βλέπω τη θάλασσα. Όχι τη θάλασσα που ξέρουμε εδώ, την ήρεμη και γαλήνια, αλλά την αληθινή θάλασσα. Εκείνη τη θάλασσα για την οποία γράψαν ο Κόναραντ και ο Κίπλινγκ και τόσοι άλλοι. Τη θάλασσα με τα μεγάλα, τα ψηλά, τα άγρια κύματα και τους τυφώνες. Ναι, αυτά θέλω να δω για να καταλάβω κάτι περισσότερο από τη ζωή. Κάτι περισσότερο από τα σπίτια και τα έπιπλα, τα γυρατιά και τη μιζέρια. Είμαι ένας μεσόκοπος άνθρωπος, αλλά γενικά έχω καλή υγεία. Και υπάρχει ακόμα λίγος καιρός για μένα να γνωρίσω τον κόσμο λιγάκι. Και την αληθινή ζωή πριν κλείσω τα μάτια μου. Ευτυχώς μπορώ να δουλέψω. Να δουλέψω πραγματικά, καταλαβαίνεις? Όχι σαν αυτή τη δουλειά που κάνω στο μαγαζί. Ο Θεός θα σε τιμωρήσει όμως. Και θα το δεις, θα σε τιμωρήσει. Ο Θεός έχει που με τιμωρεί 15 ολόκληρα χρόνια τώρα. Είναι καιρός πια να πάψει να με τιμωρεί, δεν νομίζεις? Δεν ήταν αρκετή η τιμωρία μου για την ανοησία που έδειξα τόσα χρόνια να σε αφήσω να με τυραννάς? Λυπήσουμε, για το Θεό, λυπήσουμε. Σταμάτα τώρα, σταμάτα. Μην αρχίζεις τα κλάματα και τους οδυρμούς, γιατί δεν πιάνουν, ακούς? Τώρα σε ξέρω. Σε έμαθα καλά. Τώρα τρέμεις και φοβάσαι. Όμως αν έστω και λίγο σου δοθεί η ευκαιρία, θα ξαναρχίσεις τα ίδια. Θα γίνεις η ίδια και χειρότερη. Γιατί έχεις πολύ κακό χαρακτήρα, Ντόρις. Είσαι γεμάτη ψευτιά, υποκρισία και μικροπρέπεια. Άκουσε με, Ένι. Πρέπει να με ακούσεις. Δεν μπορείς να με αφήσεις να πεθάνω της πείνας. Δεν μπορείς να με σπετάξεις στον δρόμο. Αν ήμουν κακή σύζυγος, συγχώρεσέ με. Θα προσπαθήσω να γίνω καλύτερη, αλήθινα. Θα προσπαθήσω, στορκίζομαι στο Θεό. Αν δεν μπορείς να με συγχωρήσεις, σκέψου τουλάχιστον την Έλση. Σκέψου αυτό το κακόμοιρο παιδί. Α, καλή κι αυτή, έτσι που την έχεις κάνει. Όλο μουρμούρα και γκρίνια είναι για να πετύχει αυτό που θέλει. Α, μαμά, μαμά, ακούς τι λέει. Όχι, όχι, Χρυσό μου, μην κλαις. Μην τον ακούς. Η Έλση σε κανένα δύο χρόνια μπορεί να πάει να δουλέψει. Μέχρι τότε όμως μπορείς να πας να δουλέψεις και εσύ, Ντόρις. Είσαι ακόμα νέα γυναίκα, γερή και δυνατή. Ορίστε τώρα. Πάρε αυτό το φάκελο. Έχει μέσα τα λεφτά. Όχι, δεν θα σε αφήσω να φύγεις, δεν θα σε αφήσω! Αφήσέ με, μην με κρατάς, αφήσέ με! Μητέρα, βοήθεια! Βοήθεια! Τρέξε, Ντόρις, τρέξε, μην τον αφήσεις να φύγει! Σε κοιτάζω για τελευταία φορά, Ντόρις. Δεν θα σε ξαναδώ ποτέ όσο θα ζω. Το όνειρό μου πραγματοποιείται επιτέλους. Τρεις γενιές. Γιαγιά, μητέρα και κόρη. Είσαστε και οι τρεις το ίδιο πράγμα. Φτιαγμένες από τα ίδια κόκαλα, τους ίδιους τένοντες, τα ίδια νεύρα, την ίδια σάρκα, τους ίδιους αδένες. Εκατομμύρια από σας. Εκατομμύρια σαν και σας. Αρκετά πια. Βαρέθηκα να σας βλέπω. Και μόνο που σας κοιτάζω μου προκαλείται αηδία. Δεν θέλω να σας ξαναδώ ποτέ πια. Όχι, όχι. Μπορεί ύστερα από καιρό να συνέλθεις, Ντόρις. Μπορεί να καταλάβεις και να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Μακάρι να γίνει έτσι. Αν και δεν το πιστεύω, γιατί η ψυχή σου είναι πολύ χαλασμένη. Όσο για σένα, Έλση, νομίζω πως υπάρχει μια ευκαιρία να γίνεις μια καλή κοπέλα. Αν μάθεις να εργάζεσαι και να είσαι ανεξάρτητη οικονομικά. Και όταν έρθει η στιγμή να δώσεις ό,τι έχεις να δώσεις, να το κάνεις ελεύθερα και χωρίς υπολογισμό και συμφέρον, σαν ένας σωστός και αξιοπρεπής άνθρωπος. Έχετε γεια. Χάρηκα πολύ για τη γνωριμία. Ήταν το μονόπρακτο στο δεύτερο πρόγραμμα. Νόελ Κάουαρντ, η επέτειος. Μετάφραση Ελένη Γιολάση.
Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Ρένι Πιτακή, Μίμης Χρυσομάλης, Μαρία Μαρτίκα, Ελένη Κρήτα. Ρύθμιση ήχου Δημήτρης Πουλόπουλος. Μουσική επιμέλεια Μάρκος Μωυσίδης. Παραγωγή Νέλα Δουλτσίνου. Ραδιοσκηνοθεσία Βασίλης Μωυσίδης. Εισηγητής δραματολογίου Βάιος Παγκουρέλης.